Πάμε τώρα στην ερώτηση 6, που μας ζητάει να αποφασίσουμε ποιες από τις συνεπαγωγές αυτές ισχύουν. Ρωτάει πόσες, αλλά για να αποφασίσουμε το πόσες θα δούμε ποιες είναι που ισχύουν. Λοιπόν, τι είναι η πρώτη πρόταση, η πρόταση P1. Μας λέει ότι η ακολουθία αλφανή, που την υποθέτουμε ότι είναι εξ αρχής μια ακολουθία θετικών αριθμών, η ακολουθία αλφανή συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό, όχι στο συνάπτυγμα, σε πραγματικό αριθμό. Και η πρόταση P2 λέει ότι η έναντι αλφανή συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό ή συνάπτυρο. Υπάρχει μια μικρή διαφορά εδώ πέρα. Λοιπόν, για να δούμε. Η συνεπαγωγή P1 συνεπάγεται P2. Αυτή εδώ ισχύει. Λοιπόν, η απάντηση είναι ναι. Διότι αν η αλφανή συγκλίνει σε κάποιο αριθμό, ας το πούμε ρο, ο οποίος είναι μεγαλύτερος του μηδένος, τότε αμέσως ξέρουμε ότι ένα δι αλφανή συγκλίνει στο ένα δι ρο, το οποίο φυσικά είναι πραγματικός αριθμός ή συνάπτυρο. Γιατί την ακρίβεια είναι πραγματικός αριθμός. Εντάξει. Άλλη περίπτωση δεν υπάρχει. Οπότε σίγουρα αν η αλφανή συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό, η ένα δι αλφανή συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό. Α, συγγνώμη, ξέχασα να πω ότι υπάρχει η περίπτωση του αλφανή συγκλίνει στο 0. Αν το αλφανή συγκλίνει στο 0 και επειδή το αλφανή από θετικές τιμές έχει συγκλίνει στο 0 από δεξιά, αυτό σημαίνει ότι το ένα δι αλφανή γίνεται τεράστιο και θετικό, άρα το ένα δι αλφανή πάει στο συνάπειρο. Άρα σε κάθε περίπτωση η ένα δι αλφανή συγκλίνει σε αριθμό ή στο συνάπειρο. Άρα η συνεπαγωγή αυτή εδώ είναι εντάξει. Η συνεπαγωγή P2 συνεπάγεται P1. Είναι εντάξει. Δηλαδή, αν η έναντι αλφανή συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό ή συνάπειρο, συγκλίνει η αλφανή σε πραγματικό αριθμό. Όχι. Πάρτε για παράδειγμα η αλφανή να είναι η. Για να πάρουμε, την η. Αυτή δεν συγκλίνει. Η έναντι αλφανή όμως είναι η έναντι ανή. Συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό στο 0. Οπότε για την συνεπαγωγή αυτή ισχύει η υπόθεσή μας, η P2, αλλά δεν ισχύει το συμπέρασμά μας. Δηλαδή, ενώ συγκλίνει η ακολουθία έναντι αλφανή, η ακολουθία αλφανή δεν συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό, συγκλίνει στο συνάπειρο, το οποίο δεν το επιτρέπει η υπόθεση P1. Άρα λοιπόν αυτή εδώ δεν ισχύει. Και φυσικά, αφού δεν ισχύει η μία από τις δύο συνεπαγωγές, δεν ισχύει ούτε και η διπλή συνεπαγωγή. Η σωστή απάντηση λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι ισχύει μόνο μία από τις δύο προτάσεις. Πάμε στην 7. Η ερώτηση 7. Παίρνουμε το σύνολο των πραγματικών αριθμών, τα πολλαπλάσια του 1 δια 100 μέχρι τα πρώτα 100 πολλαπλάσια ουσιαστικά. Δηλαδή, τι κάνουμε, χωρίζουμε το διάστημα 0,1, αν φανταστείτε, σε κομμάτια μήκους 1 δια 100, το σύνολό μας δηλαδή είναι αυτό εδώ, είναι το 0,1 και εδώ είναι το 1 δια 100, το 2 δια 100 και τα λοιπά, 99 δια 100, αυτό είναι το 100 δια 100, έτσι. Λοιπόν, το σύνολό μας, το εψιλον, είναι ακριβώς αυτά τα σημεία που βλέπετε εδώ, αυτά τα 101 σημεία. Λοιπόν, και κοιτάμε τη χαρακτηριστική του συνάντηση. Δηλαδή, έχω μια συνάντηση η οποία είναι ίση με 1 ακριβώς εδώ πάνω και με 0 παντού αλλού. Παντού αλλού η συνάντηση μας είναι 0. Μόνο στα σημεία του ε, σε αυτά τα 101 σημεία, η συνάντηση μας είναι 1. Ποια είναι τα σημεία ασυνέχειας της χαρακτηριστικής του ε? Λοιπόν, τα σημεία ασυνέχειας είναι ακριβώς αυτά τα 101 σημεία που βλέπετε εδώ πέρα. Γιατί? Γιατί για κάθε χ, παιδιά, στο R, το όριο της χαρακτηριστικής του χ ε, ας το πούμε για κάθε α στο R, για χ τίνον στο α, είναι 0. Γιατί ισχύει αυτό? Γιατί κάθε, όπως για να προσεγγίσουμε το α, είτε το α είναι κάποια από αυτά τα σημεία είτε όχι, το προσεγγίζουμε ουσιαστικά από σημεία εκτός του συνόλου ε. Να το πούμε λίγο πιο λεπτομέρως. Αν πάρω μια ακολουθία χ n που πάει στο α, δύο τι να υπάρχουν. Αν το α ανήκει στο ε ή το α δεν ανήκει στο ε. Λοιπόν, η περίπτωση του α δεν ανήκει στο ε, που θα είναι κάτι τέτοιο, εδώ έχουμε κάποιο αριθμό k δια 100 και εδώ έχουμε ένα αριθμό k συν 1 δια 100, το α είναι κάπου εδώ. Τελικά όλα τα σημεία της χιέν είναι μακριά από το ε. Τα χιέν πλησιάζουν έτσι το α. Όλες οι τιμές που βλέπουμε, το χ ε του χιέν
είναι 0. Τουλάχιστον από ένα δείκτη και πέρα. Γιατί κρατιέται μακριά από τα επικίνδυνα αυτά σημεία. Οπότε, αν το α λοιπόν είναι εκτός του συνόλου ε, τότε σίγουρα ισχύει αυτό το πράγμα. Τι γίνεται αν το α είναι στο συνόλο ε? Τότε, ας πούμε ότι το α είναι αυτό εδώ πέρα, το K100, και το πλησιάζουμε με μια ακολουθία. Με μια ακολουθία εκτός του ιδίου του α, έτσι, τα χιέν είναι όλα διάφορα του α. Λοιπόν, εφόσον συγκλίνουμε στο α, τελικά η απόστασή μας από το α είναι λιγότερη από 1/100, οπότε τα σημεία χιέν είναι όχι μόνο εκτός του α, αλλά εκτός και όλων των άλλων σημείων του ε, άρα και πάλι το χιέ του χιέν που θα βλέπουμε είναι 0 τελικά. Άρα και σε αυτή την περίπτωση ισχύει αυτό εδώ. Ωραία, αυτό ισχύει. Σε ποιες περιπτώσεις ισούται αυτό με το χ ε του α? Ακριβώς όταν το α δεν ανήκει στο ε. Αυτή εδώ η ισότητα ισχύει ακριβώς τότε. Άρα λοιπόν αυτά εδώ τα σημεία που βλέπετε είναι τα σημεία συνέχειας και τα σημεία του ε είναι τα σημεία ασυνέχειας. Πόσα είναι αυτά? Πεπερασμένα το πλήθος. Δεν είναι ένα, δεν είναι κανένα, ούτε είναι άπερα το πλήθος. Είναι ακριβώς 101. Η σωστή απάντηση είναι α λοιπόν.